Κυριακάτο, αγαπητοί μου αδελφοί, αγαπητοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, συνεχίζομαι από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Ευρισκόμεθα στο 21ο κεφάλαιο, στο 34ο σωρίο. Ενθυμίστε, έλεγαμε την περασμένη φορά, ότι ο Παύλος ήδη στον χώρο του ναού συλλαμβάνεται, γίνεται μεγάλη ταραχή στην πόλη και τελικά ο Λυσίας, ο κυρίαρχος, σπέβδει και σώζει τον Παύλο από τα χέρια των Εβραίων, οι οποίοι εντωμεταξύ τον κακοποιούσαν άγρια. Έφτυξαν, λέει, τον Παύλο, τον χτυπούσαν άγρια. Εντωμεταξύ προσπαθούσε ο Λυσίας, ο κυρίαρχος, να μάθει περί τίνος πρόκειται. Και ερωτούσε τον ίδιο ή μάλλον τους γύρω να μάθει περί του πράγματος. Τι συμβαίνει? Και μας πληροφορεί ο 34ος στίχος τα εξής: «Ράλληδε άλλο τι εγώ εν το όχλο, μη δυνάμενος δε γνώμη το ασφαλέ, δια των θόρυβων, εκέλεσθεν άγιεσθε αυτόν εις την παρεμβολή». Ο καθένας έλεγε κάτι. Άλλος τι, άλλοι δε, άλλο τι, εγώ φώναζαν. Και επειδή δεν μπορούσε, μας σημειώνει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς, να γνωρίσει περί τίνος πρόκειται έπειτε, δια των θόρυβων που εγίνεται, διέταξε να οδηγηθεί ο Παύλος εις το στρατόπεδο των στρατιωτών, εις την παρεμβολή. Ήταν φυσικό να μην μπορεί ο κυρίαρχος να πληροφορηθεί περί της ταυτότητας του Παύλου και του ενδύματός του, τι είχε κάνει επιτέλους, αφού ο καθένας έλεγε κάτι διαφορετικό μέσα σε ένα πανδαιμόνιο ταραχής. Και επειδή δεν μπορούσε να πληροφορηθεί ως γείτονα, έδωσε εντολή να οδηγηθεί ο Παύλος στο στρατόπεδο που ευρίσκονται τα παραπήγματα των στρατιωτών. Σας έλεγε και την άλλη φορά, μοιάζει μια επανάληψη στην αρχή. Το πρώτο είναι μια μετάφραση και μετά κάνουμε μια ανάλυση. Και βλέπουμε εδώ, τον επόμενο στίχο, τον 35ο, τα εξής: «Ούτε δε εγένετο επί τους αναβαθμούς, συνέβη βαστάζεσθε αυτόν υπό των στρατιωτών για την βία του όπλου». Ανέβηκε στους αναβαθμούς, στα μοπατάκια, που πήγαιναν στο στρατόπεδο, συγγνώμη, στο φρούριο Αντωνία. Συνέβη να τον κρατούν οι Ρωμαίοι στρατιώτες, να τον βαστάζουν, δια την βία του όπλου. Όταν έφτασαν εις αυτούς τους αναβαθμούς, που ήσαν, σας έλεγα μια περασμένη φορά, και σας είπα να ενθυμίσω, έπαιξαν κάποιο ρόλο με το σκαλοπάτιο, ήσαν 7 τον αριθμό. Και μπορούσε κανείς να κινηθεί από το χώρο του ναού εις το φρούριο. Ήταν δηλαδή μία κλίμακα μόλις 7 σκαλοπατιών που συνέδε το φρούριο Αντωνία, που ευρίσκεται το βόρειο δυτικά του ναού, να συνδεθεί με το ναό και με το φρούριο. Ήταν μόνο αυτά τα 7 σκαλοπάτια. Αυτά έπαιξαν κάποιο ρόλο, όπως θα δούμε. Ο όπλος ακούσε μια φοβερή βία για να φτάσει τον Παύλο. Εν τω μεταξύ όμως οι στρατιώτες, οι Ρωμαίοι, έκαναν έναν κλείον
και περιφρούρησαν τον Παύλο, από τον οποίο πλοίον προσπαθούσαν όλους να αποστάσουν τον Παύλο. Εγένετο δηλαδή εκεί κάτι το πολύ άσχημο. Και τότε οι στρατιώτες τον πήραν στους ώμους του. Σε πάνω στόμα του τον Παύλο, για να τον προστατεύσουν από τη μανία του πλήθους. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, ποτέ Ρωμαίοι στρατιώτες, υπερήφανοι όντες, να θα έπαιρναν επόμου έναν Ισραηλίτη, έναν Ιουδαίο. Ποτέ, ποτέ. Κι όμως βλέπει κανείς εδώ τη Θεία Πρόνοια πως επεμβαίνει. Γιατί ο Χριστός θέλει να σώσει τον Παύλο. Εκείνος του είπε να μένει στα Ιεροσόλυμα. Υπήρχε λόγος στην εξέλιξη των πραγμάτων. Θα δούμε γιατί είπε το Πνεύμα το Άγιο να ανέλθει ο Παύλος εις τα Ιεροσόλυμα. Ενώ μπορούσε να μην ανέλθει και να αποφευθεί όλη αυτή η καταρία. Στην παρεμβολή των στρατιωτών εκείνη το μια αλλή αθέατη παρεμβολή Αγίων Αγγέλων που επροστάτεται τον Παύλο. Το φαντάζεστε? Όπως τότε με τον Ελισαίο και τον υπηρέτη του, που πρωί πρωί ο υπηρέτης βγήκε έξω και είδε ολόκληρη παρεμβολή, παρεμβολή σε αυτό το στρατόπεδο, ολόκληρο στρατόπεδο ξύρων στρατιωτών που είχαν κυκλώσει την πόλη με σκοπό να συλλάβουν τον προφήτη Ελισαίο. Και όταν περίφοβος μπήκε η υπηρέτης μέσα και είπε τι συνέβαινε έξω, τότε εδεήθη, μας λέει το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, ότι ο προφήτης, με το Δέλτα Βασιλειών, προσευχήθηκε να ανοίξουν τα μάτια του προφήτου, του υπηρέτη, για να ειδούν. Και πράγματι βλέπει κάποια στιγμή ο υπηρέτης να περιτρέχουν τον αέρα άγγελοι και υπηκόνοι. Ήταν μία εικόνα αυτό, υπηκόν, δεν έχουν άγγελοι υπηκόν, αλλά ήταν μία εικόνα, θα λέγαμε, στα ανθρώπινα μέτρα, για να αντιληφθεί ο υπηρέτης ότι άγγελοι επροστάτευαν τον προφήτη Ελισαίων. Συνεπώς, η παρεμβολή αυτή που αυλάκωνε τον αέρα των Αγίων Αγγέλων ήταν πάνω από την παρεμβολή των θείων. Ναι, πολλές φορές λέμε πώς είναι δυνατόν να προστατεύσει ο Θεός. Καταρχάς δεν είναι ανάγκη να στείλει τους αγγέλους του, δεν είναι λεύμα του ο Θεός προστατεύει, αλλά έχει υπηρετικά του όργανα τους Αγίους Αγγέλους και προστατεύουν. Και έχουμε μάλιστα και επιμέρους προστασίες για έναν μόνο άνθρωπο, όπως εμπροκειμένο τον Ελισαίο ή εδώ τον Παύλο. Βεβαίως. Εξάλλου, ο άγγελός μας δεν είναι άγγελος φύλακας. Και όχι μόνο αυτός, αλλά και πολλοί άλλοι άγγελοι έρχονται εις επικουρία. Στο ερώτημα, γιατί άγγελοι συνόδευσαν την ψυχή του φτωχού Λαζάρου και όχι ένας άγγελος, απαντάει ο Ιερός Χρυσόστομος, τιμής ένεκεν. Έτσι και εδώ, ένας άγγελος είναι αρκετός να τρέψει σφυγίδους εχθρούς μας, αλλά πολλές φορές τιμής ένεκεν είναι περισσότεροι άγγελοι. Αυτό σημαίνει ότι αρκεί να είμαστε του Θεού, αρκεί να είμαστε του Χριστού και ο Κύριος μας προστατεύει. Μέσα σε εκείνο το θόρυβο, μέσα σε εκείνη τη δαιμονιώδη κατάσταση του ούχλου που φώναζε και ό,τι άλλο έκανε, και λίγο θα δούμε να παίρνουμε χώμα από κάτω και να το πετούν στον αέρα, να σκίζουν τα ρούχα του. Μανία πραγματική. Δεν το δούμε σήμερα. Θα το κάνουν αυτό όταν ο Παύλος αρχίσει να τους ομιλεί. Θα το δούμε. Έλενα λοιπόν να εμπιστευόμεθα εις τον Χριστόν όταν
επιτελούμε το έργο του. Αυτό είναι. Τα παρακάτω ανήκουν εις εκείνον. Η βία ήταν ασυγκράτηβη του όχλου, γιατί έβλεπαν να τους διαφέρει ο Παύλος μέσα από τα χέρια μας να τον χάσουμε. Και πηγαίνουμε στον επόμενο τύπο. Υκολούθηκαν το πλήθος του λαού κράζων. Έρε αυτό. Ακολουθούσε το πλήθος του λαού και φώναζε έρε. Θα το εξηγήσω πιο κάτω. Έρε αυτό. Αυτός ο τύπος, αγαπητοί μου, μας συγκινεί. Γιατί το πλήθος ακολουθούσε τον απομακρυνόμενον Παύλον και έκραζαν έρε αυτόν, που σημαίνει, είναι του ύματος έρω, και σημαίνει βγάλε τον από τη μέση, δηλαδή εξαφάνισέ τον, δηλαδή φώνευσέ τον. Γιατί μας συγκινεί, γιατί αυτό το έρε αυτόν το φώναζαν εις τον Χριστόν. Εκείνο το άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν. Που σήμαινε για τον Παύλο και εδώ, έρε αυτόν, φώναξε τον, άρον, πάρ' τον από τη μέση, και όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εκ των ζώντων τίμησον αφανή. Δηλαδή από τους ζωντανούς κάν το να μην φαίνεται. Πότε ένας από τους ζωντανούς δεν φαίνεται? Όταν φορευτεί, τότε δεν φαίνεται. Αγαπητοί, αυτό που φώναζαν τότε στο λιθόστρωτο οι Εβραίοι, εκεί στο λιθόστρωτο του Πιλάτου, το άρον άρον σταύρος των αυτών, είναι βασικά δύο πράγματα. Το άρον άρον, πολλοί νομίζουν ότι θα πει γρήγορα γρήγορα. Δεν θα πει αυτό, και έχει γίνει παροιμία σε εμάς όταν λέμε τα μαζέψαμε, λέει άρον άρον, και δίδεται η εντύπωση περί του γρήγορου όχι, του ρήματος έρω, που θα πει σηκώνω, δηλαδή εξαφανίζω. Και όταν λέγεται διπλούν άρον άρον, είναι ακριβώς για να σημάνει έντονα αυτή την εξαφάνιση. Άρον άρον. Το σταύρος αυτόν είναι το είδος του θανάτου με τον οποίο θα έπρεπε ο Πιλάτος να εξαφανίσει τον Ιησού, δηλαδή ο σταυρός. Έχουμε λοιπόν δύο πράγματα. Εξαφάνισε τον, και δεύτερον εξαφάνισε τον με τον σταυρικό θάνατο. Σίγουρα όταν άκουσε εκείνο το έρε αυτόν, εξαφάνισε τον, ενδόμηκα ο Παύλος πρέπει να χάρηκε. Πρέπει να είχε τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, ότι μπορούσε να ακούει τους ίδιους λόγους από το ίδιο πλήθος, στον ίδιο τόπο που υπόθηκε δια των Ιησών. Εγώ, για μένα μου λένε το ίδιο πράγμα που υπόθηκε στον Ιησού Χριστόν. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα, ώστε μπορώ και εγώ να πεθάνω εις αυτήν την προφητοκτόνων πόλη, την Ιερουσαλήμ, όπως απέθανε, εφωνεύτη ο Κύριος μου Ιησούς. Δεν μπορούμε ούτε εγώ και εσείς που με ακούτε, αγαπητοί, δεν μπορούμε να μπούμε στην ψυχολογία του μάρτυρος, γιατί απλούστατα ο μάρτυρος εκείνη την ώρα ζει άλλες καταστάσεις. Είναι μέσα στο Πνεύμα του Θεού, και το Πνεύμα του Θεού δεν δίνει ψυχολογία, όπως σε άλλες περιπτώσεις μπορούμε να έχουμε εκτός Πνεύματος Αγίου, και μπορούμε αυτές τις ψυχολογικές καταστάσεις να τις αναλύουμε. Ο Παύλος όμως δεν θα εφωνεύεται στα Ιεροσόλυμα, αλλά θα εφωνεύεται στην Ρώμη, γιατί και εκεί έπρεπε να δώσει τη μαρτυρία του Χριστού. Γι' αυτό
το Πνεύμα το Άγιο επέμενε να ανεβεί ο Παύλος στα Ιεροσόλυμα. Σας είπα, θα ξεδιπλώνει το σχέδιο σιγά σιγά το γιατί το Πνεύμα το Άγιο επέμενε να ανεβεί ο Παύλος στα Ιεροσόλυμα, ώστε παίρνοντας εκεί αυτή την βαριά εμπειρία του μελλοντικού του θανάτου, να έχει θάρρος όταν ήδη αποστέλλεται εις τη Ρώμη για να φωνευτεί, να πεθάνει εκεί. Ο Κύριος του είπε λίγο μετά από τα γεγονότα που τώρα περιγράφομαι, στη φυλακή, διότι ο Λυσίας τον έβαλε στη φυλακή σε εκείνο το φρούριο που αναφέραμε προηγούμενος, και του είπε ο Χριστός τα εξής. Όλα αυτά, ξέρετε, δίδουν το στίγμα μιας σωστής πορείας. Ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα γιατί το Πνεύμα το Άγιο του ήθελε αυτό. Όλοι με παρακαλούσαν και μου έλεγαν, όχι, μην ανεβείς Παύλε. Το Πνεύμα το Άγιο ενθυμίστε, έλεγε, θα ανεβείς. Και εδώ έλεγε θα ανεβείς, ότι όταν θα ανεβεί ο Παύλος θα συμβούν αυτά. Και δεν υπόθηκαν αυτά δια την αποτροπή της αναβάσεως του Παύλου στο Ιεροσόλυμα, αλλά για να ετοιμαστεί να γνωρίζει τι θα του συμβεί. Έτσι λοιπόν τώρα ο Παύλος θα μπορούσε να θέσει ένα ερώτημα. Το στίγμα μου, δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαι στο Ιεροσόλυμα και κακοποιούμε, ήταν σωστή η αναβασή μου? Το Πνεύμα το Άγιο το ήθελε, ναι, σίγουρος. Λοιπόν, γι' αυτό σας είπα, προσέξτε. Τι δε επιούσι νύχτη, την επομένη νύχτα, ύστερα από τα περιστατικά αυτά, ο Παύλος του φυλακή, επιστάς αυτό, ο Κύριος είπε, μες στη φυλακή ήρθε ο Κύριος, ενεφανίστη τον Παύλο, πιθανότατα όχι σε όνειρο, αλλά σε μία, θα λέγαμε, τετ ατετ, πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση. Πιθανότατα, όπως η περίπτωση με εκείνη του ανδρός Μακεδόνου, λέγει Παύλε διαβάσει Μακεδονία που ήρθε εμείς. Ο Παύλος έκανε προσευχή, ήτανε μόνος, έκανε προσευχή και ενεφανίστηκε αυτός ο Μακεδόνας. Δεν ήταν όνειρο, ήταν όραμα. Έτσι και εδώ ο Χριστός βλέπει τον Παύλο. Με συγχωρείτε. Ο Παύλος βλέπει τον Χριστό. Και τι του λέει? Φάρση Παύλε. Πάρε θάρρος Παύλε. Ως γάρ διεμαρτύρω τα περί εμού εις Ιερουσαλήμ, ούτως σε δί και εις Ρώμη μαρτυρήσε. Όπως λέγει, μου έδωσες την μαρτυρία σου για μένα στην Ιερουσαλήμ. Α, κρατήσατε το αυτό. Έδωσες την μαρτυρία σου για μένα στην Ιερουσαλήμ. Θα το επαναλάβω. Κρατήσατε το αυτό. Είναι αποκαλυπτικό. Ούτως σε δί, έτσι πρέπει τώρα εσύ να δώσεις τη μαρτυρία μου και στην Ρώμη. Στη Ρώμη δε, βέβαια, μεταφέρθηκε ως κατάδικος, είναι γνωστό, ως φυλακισμένος. Και έδωσε τη μαρτυρία εκεί στη Ρώμη, θα αργήσουμε τώρα, να ζήσουμε μόνο σε κάνα 2-3 χρόνια, θα το δούμε αυτό. Εκεί στη Ρώμη, παρακαλώ, έδωσε διπλή μαρτυρία, νομίζω. Η πρώτη μαρτυρία ήταν εις τους Ιουδαίους της Ρώμης. Η δεύτερη μαρτυρία ενώπιον του Κέσαρος. Και τότε Κέσαρ ήταν ο Νέρον, παρακαλώ. Και εδώ το Πνεύμα το Άγιον επέμενε ο Παύλος να ανεβεί στα Ιεροσόλυμα που λέγαμε, γιατί ο Παύλος θα έδιδε κατά δραματικό τρόπο τη μαρτυρία του για τον Ιησού, ώστε η πόλη σε αυτή η μη πιστεύσασα εις τον Χριστόν να τύχει
της απολύτου τιμωρίας του Θεού, λίγα χρόνια μετά, το 70 μετά Χριστό, από τους Ρωμαίους, να είναι αναπολόγητοι. Να μην πούν, δεν ακούσαμε, Κύριε, δεν ακούσαμε, δεν ξέραμε. Αναπολόγητη να είναι. Ο Παύλος ήταν το επίσημο στόμα της μαρτυρίας. Ως προς την γραμμή του όπλου, έτσι συνήθισαν οι Εβραίοι να φωνάζουν, «Έθος ειν Ιουδαίοι», λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αλλά σας είπα, θα έρθει μια μαρτυρία. Ποια είναι αυτή η μαρτυρία? Θα το δούμε λίγο πιο κάτω, θα το πω και εδώ. Είναι το εξής. Ήταν η μοναδική περίπτωση στο χώρο του ναού, ενώπιον πλήθους πολλού, να δοθεί μαρτυρία. Μοναδική περίπτωση. Ποτέ άλλοτε ούτε ο Παύλος ούτε άλλος Απόστολος θα μπορούσε να μιλήσει στους Εβραίους. Μοναδική περίπτωση και υπό την προστασία των Ρωμαϊκών αρχών. Άθελα, έτσι το κατασκεύασε ο Θεός. Έπρεπε λοιπόν να δοθεί μαρτυρία. Αυτό που είπε ο Χριστός εδώ, ως γάς διαμαρτύρωτα περί εμού. Διότι το όραμα αυτό που είδε ο Παύλος ήταν μετά από την ομιλία που έκανε στους Εβραίους. Θα τη δούμε την ομιλία. Και τι τους είπε? Για να καταλάβουμε αυτό το αίρε, σήκωσε πάρα από τη μέση. Ας μου επιτραπεί να πω κάτι πιο πέρα. Όχι ως Πολύκαρπος, επίσκοπος Μύρνη, βρέθηκε κάποτε δέσμιος στο στάδιο της Μύρνης. Το συνέλαβαν, ήταν υπέργυρος ο Άγιος Πολύκαρπος και επιέζεται από τον Αμφίπατον της Μύρνης να στραφεί εναντίον των χριστιανών με τη φράση «Έρε τους αθέους». Πήγε μπροστά του, κόσμος μες στο στάδιο, ότι συνελήφθη ο Πολύκαρπος, ότι θα ερείπτετο εις τα θηρία. Ωραία θεάματα, αλήθεια, ωραία θεάματα. Κατάμεστο ήταν το στάδιο. Πριν όμως γίνει αυτό, και θα ήταν βέβαια μια μεγάλη νίκη του Αμφιπάτου αν κατάφερνε να τον κάνει τον Άγιον Πολύκαρπο να πει αυτό στους χριστιανούς, παρακαλώ. Άκουσον, άκουσον. Να στραφεί ο επίσκοπος των χριστιανών να πει για τους χριστιανούς της Μύρνης «Έρε τους αθέους». Δηλαδή, αθέοι εδώ λογαριάζονται οι χριστιανοί, γιατί δεν θυσίαζαν εις τα ίδωλα και εις την φήμη και εις την ζωή του αυτοκράπορος κλπ. «Έρε τους αθέους». Δε αλήθεια, κάποτε μας πιάνουν και μας βάζουν να στραφούμε εναντίον του ποιμνίου. Τι? Για να σώσουμε το κεφάλι μας, να σώσουμε τη φήμη μας, να σώσουμε τι? Όπως και σε μένα υπόθηκε να στραφώ εναντίον σας και να σας πω εκείνα που μου υπόθηκαν. Τώρα δεν λέω πιο πολλά. Μπορείτε να καταλάβετε. Ναι, και έχω γραμμένα αυτά με την ίδια τη φωνή τηλεφωνικός. Να πει στον κόσμο ότι τούτο. Εγώ να στραφώ εναντίον των χριστιανών και να πω το. Ποτέ. Είναι γραμμένα σε κασέτα. Τότε ο Άγιος Πολύκαρπος, ακούστε πως γράφει εκεί ο χρονικογράφος, εμβριθεί το προσώπο, κατσούφιος, δηλαδή έπεσε σε μια περίσκεψη εις πάντα των όχλων των εν το σταδίο ανώμων εθνών, άνομα έθνη, εκεί στο στάδιο εμβλέψε και επισύσας αυτή την χείρα, τους κοίταξε όλους με στο στάδιο, όχι τους χριστιανούς, στο στάδιο δεν ήσαν οι χριστιανοί, ήσαν οι ειδωλάτρες. Τους κοίταξε όλους γύρω και επισύσας αυτή την χείρα,
έστησε το χέρι του, στενάξαστε και αναβλέψαστε εις τον ουρανόν, είπε. Στέναξε, κοίταξε στον ουρανό, εκύψε το χέρι του με αυτή την έννοια. Έτσι, και είπε, έρε τους αθέους. Ό,τι του ευχήθη, το είπε, αλλά αντίστροφα. Δηλαδή, να χαθούν οι ειδωλολάτροι. Όχι με την έννοια να πεθάνουν, αλλά με την έννοια να γίνουν χριστιανοί. Αυτό το αμοιβαίον έρε τους αθέους, βγάλτε από τη μέση του αθέους. Τώρα ποιοι είναι οι άθεοι? Οι χριστιανοί είναι οι άθεοι? Είναι οι ειδωλολάτροι οι άθεοι? Αγαπητοί, λέγεται δυστυχώς διαρκώς μεταξύ των χριστιανών και των απίστων. Στον χώρο των απίστων ανήκουν οι άθεοι, οι ειδωλολάτρες, οι μασόνοι, οι σιωνιστές. Ξέρετε όλοι αυτοί τι λένε? Έρε τους αθέους. Να φύγουν από... Συγγνώμη, τους αθέους. Τι, οι χριστιανοί. Να φύγουν από τη μέση οι χριστιανοί. Αντίστροφα, οι χριστιανοί λένε, έρε τους αθέους. Να φύγουν όλοι αυτοί από τη μέση. Όχι με την έννοια, το λέγω δεύτερη φορά, όχι με την έννοια να φωνευτούν, αλλά με την έννοια να συνέλθουν, να μετανοήσουν και να γίνουν χριστιανοί. Μόνο που στην εποχή μας, ό,τι στρέφεται κατά των χριστιανών, όπως επί παραδείγματι από τους μασόνους ή τους σιωνιστάς, ό,τι στρέφεται εναντίον των χριστιανών και θέλουν να το εξαφανίσουν, ό,τι χριστιανικών, τα ακούσατε, να το εξαφανίσουν, είναι μεθοδευμένο και οργανωμένο. Είναι κάτι που δεν υπήρχε στην αρχαιότητα. Τότε δεν μεθοδεύεται όπως μεθοδεύεται σήμερα η εξαφάνιση της Εκκλησίας, η εξαφάνιση των χριστιανών. Είναι υπάλληλοι του Χριστού με τις σκοτεινές αντίθεες δυνάμεις. Αλλά στο τέλος όλες αυτές οι δυνάμεις θα νικηθούν και θα πεταχτούν στον Άδη, διότι ο καθήμενος επί του λευκού ύπου εξήλθε λυκών και είναι νικήσει, όπως μας λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Βγήκε για να νικήσει και θα νικήσει. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Θα νικήσει η Εκκλησία του. Και πήλε ανδού, ού κατησχίζουν συναυτοί. Πήλε ανδού, θα πει έκφραση είναι, όπως κάποτε έλεγαν την Κωνσταντινούπολη, την διεύθυνση, την κυβέρνηση της Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη, υψηλή πύλη. Η υψηλή πύλη είναι έκφραση για να δειχθεί ποιος είναι μέσα από την πύλη, ποιος κυβερνά, δηλαδή η εξουσία, να το πούμε έτσι. Πήλε λοιπόν άδου, θα πει η εξουσία του άδου. Ο άδος είναι σκοτεινός, συνεπώς πώς θα εξαφανιστούν όλοι αυτοί, συγγνώμη, όταν οι σκοτεινές δυνάμεις του άδου στραφούν εναντίον της Εκκλησίας, δεν θα μπορέσουν να την υπερνικήσουν. Όλες οι αντίθεες σκοτεινές δυνάμεις δεν μπορούν τίποτα να κάνουν στην Εκκλησία. Πάντως ο Παύλος όλων αυτών των στρόβινων δεν έχασε την ψυχραιμία του, ώστε εζήτησε την άδεια, ακούσατε, εζήτησε εκείνη την ώρα, εζήτησε την άδεια από τον Χιλίαρχο να ομιλήσει εις το μενόμενον όχλον των Ιουδαίων. Το ακούσατε? Να ομιλήσει εις τον μενόμενον όχλον των Ιουδαίων. Όντως είναι θαυμαστός ο Παύλος. Θαυμαστός είναι. Και λέει ο επόμενος στίχος, ο 37ος. Μέλλονται, εισάγεσθαι εις την παρεμβολή. Ο Παύλος λέγει το Χιλιάρχο. Ή εξεστήμη η πίντη προσέ. Ο Δέφη, ελληνιστή γινώσκη. Ενώ πρόκειτο να εισαχθεί, λέει στο στρατόπεδο, ο Παύλος λέγει στον Χιλίαρχο. Μου επιτρέπεις κάτι να σου πω?
μου επιτρέπεις κάτι να σου πω? Ο Δέφη, ο Χιλίαρχος, είπε, μιλάς ελληνικά, ελληνιστή γνώση? Δηλαδή, και ενώ επρόκειτο δηλαδή να το ερμηνεύσουμε τώρα να εισέλθει ο Παύλος στην παρεμβολή, εκεί στα 7 σκαλοπάτια, όπως ανέβαιναν, στάθηκε ο Παύλος και παίρνει το θάρρος με πολύ πολύ ευγένεια να θέσει ένα ερώτημα εις τον Χιλίαρχο. Μου επιτρέπεις κάτι να σου πω? Ή εξεστήνει η πίντη προσέ? Μου επιτρέπεις να σου πω κάτι? Ήταν, μη σας κάνει εντύπωση, η πιο κατάλληλη ευκαιρία να ζητήσει από τον Χιλίαρχο να μιλήσει στους Ιουδαίους. Εκείνη την ώρα. Άλλωστε, τέτοια ευκαιρία δεν θα είχε ποτέ. Ποτέ. Ήταν μοναδική ευκαιρία να μιλήσει στους Ιουδαίους, στον όχλο. Και αρχιερείς πρέπει να συνήθει ανάμεσα και όποιοι άλλοι. Έπρεπε να μιλήσει στους Ιουδαίους. Ήταν μία αληθινή θεία έμπνευση. Θα σας έλεγα, μία από τις αιτίες που το Πνεύμα το Άγιον ήθελε ο Παύλος να έρθει στα Ιεροσόλυμα, ήταν και αυτή. Να μιλήσει στους Ιουδαίους, στο χώρο του ναού, υπό τέτοιες συνθήκες. Είναι καταπληκτικό. Το τι δρόμος διαλέγει η αγάπη του Θεού, η σοφία του Θεού, είναι άλλο πράγμα. Όπως ο ίδιος διάλεξε, τι διάλεξε? Το δρόμο του Σταυρού για να σώσει τους ανθρώπους. Και μην νομίζει ότι ήταν μια δυναμία του Θεού Λόγου αυτό, αν είναι δυνατόν. Εάν περιγράφεται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ο ενανθρωπής αστείος λόγος ως εξής: το αρνίον το εσφαγμένον, το θυσιασμένο, προκαταβολής κόσμου, πριν καν γίνει ολόκληρη δημιουργία, πριν καταβληθεί το θεμέλιο της δημιουργίας, είναι το εσφαγμένον αρνίον, δηλαδή στο σχέδιο του Θεού. Δεν είναι αδυναμία, είναι σοφία. Το γιατί, πως, ποιος φτάνει τη σοφία του Θεού? Έτσι και εδώ επιμένει το Πνεύμα του Θεού να έλθει ο Παύλος στα Ιεροσόλυμα. Έπρεπε αυτή την ώρα να μιλήσει στους Εβραίους, στους Ιουδαίους. Ο τρόπος αυτός του Παύλου σχολιάζεται από τον Ιερό Χρυσόστομο ως εξής. Λέγει, ώρα δες. Με πόσης υποστολής διαλέγεται ο Παύλος το Χιλιάρχο? Με πόση ευγένεια υποστολή, θα πει εκείνο το τάκ, η ντροπή. Το τάκ, η ντροπή. Δεν λέει με πόση ευγένεια ομιλεί ο Παύλος εις τον Χιλίαρχο. Τι γάρτισε, τι του λέει? Ή εξεστήνει η ποιη προσθέ? Μου επιτρέπεις κάτι να σου πω? Προσέξτε, μου επιτρέπει κάτι να σου πω. Το σου το δίνει ταπεινό. Τόσο ταπεινό ήταν ο Παύλος, ότι και μετριάζει ήδη πανταγού, ώστε να μιλάει παντού με μετριοπάθεια. Μου επιτρέπει. Θα το λέγαμε σήμερα χρησιμοποιώντας των πληθυντικών. Μου επιτρέπετε να σας ομιλήσω, να σας πω κάτι, να σας ερωτήσω κάτι? Θα βάζει κανείς ύστερα από τη θύελα που προηγήθηκε να μπορεί να ομιλεί έτσι ο Παύλος και να ζητά με μία αξιοθαύμαστη ηρεμία και αυτοκυριαρχία να μιλήσει. Ποιους? Σε εκείνους που μόλις τώρα ζητούσαν να τον φωνεύσουν, εκφέροντες εις βάρος του βαρύς χαρακτηρισμούς, όπως του εξωμότη.
στο χώρο της θρησκείας και του έθνους, του εξωμότης. Αυτός που πάτησε τον όρκο του, αυτό θα πει εξωμότης. Αυτός που πάτησε τον όρκο του έναντι θρησκείας και πατρίδος. Έτσι τον έλεγαν τον Παύλο. Και μέχρι σήμερα οι Εβραίοι έτσι λέγουν τον Παύλο. Εξωμότης. Αλλά μεγάλη καρδιά ο Παύλος. Εδώ ισχύει αυτή η λαϊκή παροιμία ότι στη φουρτούνα φαίνεται ο καλός ο καπετάνιος. Μέσα σε εκείνη τη θύελα των διαμαρτυριών ο Παύλος ξέρει να κυβερνά πρώτα τον εαυτό του. Πρώτα. Εμείς, αλήθεια, όταν επιπέσουν πειρασμοί επάνω μας, τα χάνουμε, παρετούμεθα, εγκαταλείπουμε. Αλλά πόσο μικροί είμαστε όμως, πόσο μικροί. Ο Λυσίας ευνηδιάστηκε, ο κυρίαρχος, τόσο από τη θαυμασία συμπεριφορά και ευγένεια του Παύλου, και είναι γνωστό ότι η ευγένεια πάντοτε κατακτά, πάντοτε υποχρεώνει η ευγένεια, όσο και του ότι του ομίλησε ελληνικά. Μα, δηλαδή, ο Λυσίας είχε μπροστά του τι, έναν μορφωμένο και καλλιεργημένο άνθρωπο, και ο Παύλος θα το τονίσει αυτό λίγο ευθύς, ότι είναι γόνος της Ταρσού, γέννημα και θρέμα της Ταρσού, ούκας ήμου πόλεως πολίτης. Δεν είναι, λέει, αυτή μου πόλεως πολίτης. Δηλαδή, σαν να του λέγε έμεσα, για πρόσεξέ με καλά, του μίλησε ευγενός, αλλά δεν είμαι πολίτης αυτή μου πόλεως. Δηλαδή, πρόσεξέ με, γιατί αξίζω, πρόσεξέ με. Θα δείτε στη συνέχεια και μάλιστα και παρακάτω, έξω από τον χώρο αυτόν, όταν θα είναι στη φυλακή, όταν ο Λυσίας θα πει να τον ραβδίσουν, και είπε έξεστη Ρωμαίης ραβδίζει, επιτρέπεται να ραβδίσει κανείς τον Ρωμαίον πολίτη? Και όταν τον καλεί ο Λυσίας επάνω στο γραφείο του, να το πούμε, είσαι Ρωμαίος πολίτης και δεν μου το είπε? Εγώ με πολλά χρήματα απέκτησα την ρωμαϊκή υπηκότητα, θα πει ο Λυσίας. Και ο Παύλος θα πει, εγώ την έχω προγονική την υπηκότητα τη ρωμαϊκή. Από προγόνους την έχω τη ρωμαϊκή υπηκότητα. Και τι είναι όλα αυτά? Πρόσεξέ με, ναι, είσαι ο Ρωμαίος διοικητής, πρόσεξέ με όμως. Είναι ένας ευγενέστατος τρόπος. Θα το δούμε. Γι' αυτό σας είπα στην εξέλιξη. Και μάλιστα, αν θέλετε, αγαπητοί μου, όλα αυτά δεν είναι μια απλή ιστορία. Να μάθουμε κι εμείς πώς να συμπεριφερόμεθα σε ανάλογες καταστάσεις. Δεν ξέρουμε παρακάτω τι θα μας συμβεί στη ζωή μας. Να ξέρουμε. Να έχουμε προοφθαλμόν το πρότυπο, την Αγία Γραφή, τα πρόσωπα της Αγίας Γραφής, και αρνητικά πρόσωπα και θετικά πρόσωπα. Ο Παύλος λοιπόν εγνώριζε πολύ καλά τα ελληνικά σαν μητρική του γλώσσα. Τότε τα ελληνικά μαζί με τα λατινικά ήσαν γλώσσες που αντιπροσώπευαν την διανόηση και την νομομάχια. Τα ελληνικά την διανόηση, τα λατινικά την νομομάχια. Ήσαν γλώσσες διεθνείς, τόσο από τις κατακτήσεις του μεγάλου Αλεξάνδρου, όσο και από τις κατακτήσεις των Ρωμαίων στον χώρο το γνωστό μας, του Μεσογείου έως την Περσία, έως τις Ινδίες. Και είχαν όλα αυτά, και είχαν αυτές οι γλώσσες απλωθεί όπου είχαν κατακτηθεί. Ήσαν, όπως σήμερα θα λέγαμε, τα αγγλικά ή τα γαλλικά. Παρατηρούμε τη σημασία και αξία της γνώσεως μιας ξένης γλώσσας, γενικότερα της μορφώσεως,
ειδικότερα τη γνώση μιας ξένης γλώσσης. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Λένε, μόνο που καμιά φορά, δεν ξέρω, όταν θέλουμε τα παιδιά μας να μάθουν μία ξένη γλώσσα, δεν τοποθετούμε στα πάρα πολύ σωστά. Φορτώνουμε τα παιδιά μας με πολλά πράγματα και ταυτόχρονα με δύο-τρεις γλώσσες. Ε, όχι αγαπητοί. Όχι. Το παιδί θα κουραστεί. Το να αρχίσει όμως να μαθαίνει από μικρό παιδί μία ξένη γλώσσα δεν είναι κακό. Πρέπει να αρχίσει να μαθαίνει μία ξένη γλώσσα. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό. Και φαίνεται το πράγμα από το χάρισμα της γλωσσολαλίας που εδόθη την ημέρα της Πεντηκοστής. Γιατί να δοθεί το χάρισμα αυτό, το οποίο επιτέλους δεν ήταν από τα πρώτα χαρίσματα, όπως το ίδιο ο Παύλος το λέει. Λέγει, ποιος μιλάει γλώσσες, και εγώ μιλάω γλώσσες. Ποιος μιλάει γλώσσες, και εγώ μιλάω γλώσσες, λέει ο Παύλος. Αλλά δεν είναι το πρώτο χάρισμα. Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων, λαλό και των αγγέλων, και ομιλεί μετά για το χάρισμα της αγάπης. Σε στέλνω εκεί στο 12ο προς το τέλος του κεφαλαίου Αλφακοντίου και 13ο κεφάλαιο. Σπουδαία, αλλά μια τοποθέτηση. Και τότε ο Λυσίας ερωτά, στίχος 38ος, ου άρα ή ο Αιγύπτιος, ο πρωτούτων των ημερών, αναστατώσας και εξαγαγώνης του όριμων τους τετρακυσκυλίους άνδρας των Σικαρίων. Μα, δεν είσαι εσύ ο Αιγύπτιος που προ-πρότινος καιρού είχε αναστατώσει την πόλη βγάζοντας 4.000 Ιουδαίους που ήσαν σικάριοι, θα το δούμε αυτό. Τι εγώ, ο Αιγύπτιος. Τότε ο κυρίαρχος εκφράζει την εκπληξή του για τον Παύλο. Δεν είσαι εσύ ο Αιγύπτιος, ο επαναστάτης. Εννοείται Ιουδαίος Αιγύπτιος, Ιουδαίος που έμενε στην Αίγυπτο. Δεν είσαι εσύ που δημιούργησες επανάσταση στην Ιερουσαλήμ. Η έκπληξη ήταν ότι ο δεσμιός του ομίλει ελληνικά, ενώ ο Αιγύπτιος σίγουρα δεν εγνώριζε ελληνικά. Αγνούσε τη γλώσσα αυτή ως απολύτιστος. Ο Παύλος ήταν πολιτισμένος. Γι' αυτό είπε, είμαι γόνος της Ταρσού ουκαθήμου πόλεως. Και περιγράφει στον Παύλο ο κυρίαρχος τα χαρακτηριστικά αυτού του Αιγυπτίου που πρότινος είχε αναστατώσει την περιοχή επιστρατεύοντας 4.000 άνδρας Ιουδαίους με σκοπό την επανάσταση κατά τη ρωμαϊκή εξουσία. Το πράγμα, θα το πω έτσι, άρχισε να πολιτικοποιείται. Άρχισε να πολιτικοποιείται. Τι ήταν αυτό ο Αιγύπτιος? Ήταν Ιουδαίος εξ Αιγύπτου. Όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, άνθρωπος της νεοτεροποιών. Γέγονε και στασίαστη. Εδώ νεοτεροποιός, όσο και φαίνεται παράξενο, το κοίταξα στο λεξικό, θα πει αυτός που επιχειρεί την ανατροπή του πολιτικού καθεστώτος. Ήθελε δηλαδή να ανατρέψει το πολιτικό καθεστώς αυτός ο Αιγύπτιος. Και έγινε και στασιαστή επαναστάτη. Ήταν λοιπόν Ιουδαίος. Ήταν ψευδοπροφήτη που μπορούσε με την ψευδοπροφητεία του να πλανά το λαό του Θεού, ότι δίθεν τάχα ήρθε η ώρα να διώξουν οι Εβραίοι των ρωμαϊκών ζυγών και να ελευθερωθούν. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Ασκούσε γοητεία στο λαό, γι' αυτό και παρέσυρε πολλούς, που κατά τον Λουκάν
ήταν 4.000 άνδρες. Ο αριθμός δεν συμφωνεί, πολύ μεγαλύτερος, όταν δίδει τη μαρτυρία του ο Ιώσυφος. Δεν πειράζει, δεν μας χρειάζεται. Τους είχε συγκεντρώσει όλους αυτούς ο Αιγύπτιος εις το όρος των Ελαιών, δηλαδή πλάι στην Ιερουσαλήμ. Ο όρος των Ελαιών ήταν λίγο έξω, ανατολικά, λίγο έξω από την Ιερουσαλήμ. Με σκοπό τι? Το πραξικόπημα. Να κάνει πραξικόπημα, να ρίξει τη ρωμαϊκή εξουσία κλπ. Εκεί όμως ο Φίλιξ, Ρωμαίος διοικητής, τους διέλυσε αυτούς και ο Αιγύπτιος πολύ σκοτώθηκαν και ο Αιγύπτιος αυτός εξυφανίστηκε. Αυτή η στασία σε ελέγοντο Σικάριοι, δηλαδή υφέρονται στην Σίκαν, το Σι με γιώτα, την Σίκαν. Η Σίκα ήταν ένα ξυφίδιον, μικρό ξύφος, μικρό, ή μικρό μαχαίρι, που μπορούσε να κρυφτεί χωρίς να φαίνεται κάτω από το ημάτιο ή κάτω από το χιτώνα, κάτω από την εξήκα. Ένα είδος, θα το λέγαμε σήμερα, στιλέτου. Στιλέτο, μικρό μαχαίρι. Έτσι, με τρόπο λαθρέο και ύπουλο, οι σικάριοι μέσα στην πόλη, σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης και στην αγορά ακόμη, μπορούσαν να φωνεύουν όποιον ήθελαν. Να φωνεύουν όποιον ήθελαν. Εκείνον που κρίναν ότι μπορεί να είναι προδότης, ότι μπορεί να είναι τούτο ή εκείνο. Οι σικάριοι δεν ήταν πατριώτες οι Ιουδαίοι, υπογραμμίζω. Δεν ήταν πατριώτες οι Ιουδαίοι, αλλά υπό το πρόσχημα του πατριώτου ήταν ουσιαστικά ληστές. Γράφει ο Ιώσυφος, Εβραίος είναι αυτός, Λόγιος, που έχει γράψει τη λεγόμενη Εβραϊκή Αρχαιολογία, γράφει «Σικάριοι ληστές εσύ». Οι σικάριοι, λέει, είναι ληστές. Χρώμενοι ξυφιδίοι, κάνοντας χρήση ξυφιδίων, δεν δίνει το ξύφι, παραπληθύνει μεν το μέγεθος των Περσών Ακινάκε, ένα παρόμοιο που είχαν και οι Πέρσες και λέγεται Ακινάκη. Επικαμπέσει, ήταν λιγάκι καμπτό, καμπέσει και καμένο, και ομοίητες υπό Ρωμαίων στίχες καλουμένες, και έμοιαζε και με ανάλογο μαχαίρι ξυφίδιο που είχαν και οι Ρωμαίοι, εφών και την προτιγορία οι ληστεύοντες έλαβαν. Από που πήραν και το όνομα οι ληστεύοντες, είδατε πάλι οι ληστεύοντες, πολλούς ανερούντες, εφώνευαν, τη ζούλα να το πω έτσι, λαθρέως, εφώνευαν πολλούς, για τους διαφορούς σκοπούς που αυτοί ήταν. Στην εποχή του Φίλικος ασκούσαν μεγάλη δύναμη οι σικάριοι. Ήσαν κάπου πατριώτες, δηλαδή ενεφανίζοντος σαν πατριώτες. Δεν ήταν όμως. Φορούσαν το προσωπείο του πατριώτη. Θα το καταλάβετε αυτό από εκείνα που θα πούμε πιο κάτω. Κάπου ληστέ, κάπου κακοποιοί, αφού κατά τον Ιώσυφο πολλούς ανερούνται. Σκότωναν πολλούς. Ήταν ένα είδος αναρχικών της εποχής εκείνης. Αναρχικών της εποχής εκείνης. Και οι Ιουδαίοι υπέφεραν πολύ από την παρουσία των σικαρίων. Όπως βλέπουμε, η κάθε εποχή έχει και τους αναρχικούς της. Και δεν είναι βέβαια το φαινόμενο καινούριο. Ίσως καλό θα ήταν να μαθαίναμε με δύο λόγια τι είναι ο αναρχισμός. Είναι μια ευκαιρία. Δύο λόγια να πούμε. Αναρχία, αγαπητοί μου, σημαίνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η απουσία ηγετών από ένα κοινωνικό σύστημα με αποτέλεσμα την αταξία. Δεν υπάρχει κυβερνήτη, δηλαδή ακυβερνησία.
Το δεύτερον είναι η άρνηση της αυθεντίας μιας εξουσίας που ήδη κυβερνά ένα λαό. Εμείς θα μείνουμε στο δεύτερο. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Το να μην υπάρχει κυβερνήτη, αυτό θα αποκτήσει κάποτε ένα λαό που είναι κυβερνήτη. Αλλά το να υπάρχει ο κυβερνήτη και να αμφισβητείται η εξουσία του κυβερνήτου, του όποιου κυβερνήτου, αυτό έχει πάρα πολύ σημασία για μας. Αυτή μάλιστα τη στιγμή, γιατί σχεδόν σε όλους τους λαούς της γης, σχεδόν σε όλους τους λαούς της γης, υπάρχει αυτό το ρεύμα της αναρχίας που εκδηλώνεται με έναν τρομοκρατικό τρόπο. Μας ενδιαφέρει. Η ιστορία της αναρχίας έχει την αρχή της στο διάβολο. Ναι, ναι, στο διάβολο. Είναι το πρώτο λογικό πλάσμα της δημιουργίας που αρνείται τον κυβερνήτη του σύμπαντος, τον Θεό. Ο φόνος του τον οδηγεί να καταστήσει αναρχικούς και τους πρωτοπλάστους. Τι κάθεται και ακούει τον Θεό, όσο δεν θέλει το καλό σας. Λέει ότι δεν θέλει να γίνεται θεή. Συνεπώς, δείξετε ανταρχία. Αποκηρύξατε την αρχηγία του Θεού, γίνεται αναρχική. Η αναρχία λοιπόν είναι ένα δαιμονικό εφεύρημα και εισαγόμενον στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων αποτελεί φαινόμενο εξυλληπτικό. Η αναρχία απορρίπτει κάθε αυθεντία, πολιτιακή, κοινωνική, οικογενειακή, ακόμη και αυτών των θεών ως αυθεντία. Ανακηρύσσει τον εαυτό της η αναρχία ως αυθεντία, διότι όταν εγώ απορρίπτω την αυθεντία του άλλου, βέβαια πρέπει εν ονόματι μιας άλλης αυθεντίας να το κάνω αυτό. Ποιος αυθεντίας, η δική μου. Έτσι λοιπόν, απορρίπτει όλες τις αυθεντίες, αλλά ανακηρύσσει εαυτή αυθεντία η αναρχία. Οπότε έχουμε εδώ έναν άκρατον εγωισμό έως πορική υπερηφάνεια και βέβαια ανάδειξη πολλών αυθεντιών. Γιατί στον χώρο της αναρχίας ο καθένας θα ήθελε να είναι μία αυθεντία. Έλεγε ο αναρχικός Γερμανός Μαξ Στίρνερ το εξή, ότι κάθε τι, ακούστε παρακαλώ, ακούστε, κάθε τι που περιορίζει το εγώ μου πρέπει να καταληθεί. Κάθε τι που περιορίζει το εγώ μου πρέπει να καταληθεί. Φοβερός εγωισμός. Έλεγε ακόμη ο ίδιος, για μένα δεν υπάρχει τίποτε πάνω από μένα. Κηρύσω τον πόλεμο εναντίον σε κάθε κράτος, έστω κι αν είναι το πιο δημοκρατικό. Υπάρχουν αγαπητοί πολλές μορφές αναρχισμού, αλλά τις αντιπαρερχόμεθα. Κάποτε εκεί θα κάνει μάθημα στα παιδιά, πολλές μορφές είναι. Σε όλες αυτές τις θεωρίες σχολιάζει ο Σολγενίτσιν, ο γνωστός αυτός Ρώσος λογοτέχνης, διηγηματογράφος, ότι μόνον, προσέξτε ότι είναι πολύ αξιόλογο, ότι μόνον όταν οι καρδιές αδειάσουν από Θεό και πατρίδα, τότε πιάνουν τέτοιες θεωρίες. Ναι. Ποιος θα πάει να γίνει αναρχικός, αφού δεν έχει, που δεν έχει μέσα του ούτε Θεό, ούτε και πατρίδα. Η αναρχία είναι η ακροτάτη περίπτωση επαναλήψεως του προπατορικού αμαρτήματος και οφείλεται στην εσφαλμένη αντίληψη για την ελευθερία. Πολύ εσφαλμένη αντίληψη, όπως τότε και ίσως πρωτοπράξου. Θα σας ελέγει θεή και θα κάνετε ό,τι θέλετε και θα κινήσετε όπως νομίζετε. Ο Θεός θέλει μια ελευθερία εν αγάπη και υπακοή.
αυτή την αγάπη, την ελευθερία εν αγάπη και εν υπακοή. Ο άνθρωπος, ο αναρχικός, δεν την δέχεται. Ο ελεοσφορικός άνθρωπος. Η αναρχία είναι το πιο γνήσιο παιδί της αποστασίας από το Θεό. Γι' αυτό η αναρχία στην εποχή μας είναι διαδεδομένη, επειδή οι άνθρωποι έχουν αποστασίσει από το Θεό. Και ξέρει το φαινόμενο της κοινωνικής αποσυνθέσεως, αφού βεβαίως προηγουμένως έχει αποσυνθέσει τον ίδιο τον άνθρωπο μέσα στον χώρο, ποιο χώρο, της καταναλωτικής κοινωνίας. Γιατί σε μια κοινωνία που υπάρχει λιτότης, τέτοια φαινόμενα δεν μπορούν να αναπτυχθούν. Η αναρχία για τον χριστιανισμό είναι αμάρτημα βαρύτατο. Πλήστα όσα σημεία το δείχνουν αυτό από την Αγία Γραφή. Η παρουσία της αναρχίας σε ένα λαό είναι μία συμφορά. Μην νομιστείς ότι την αναρχία την μετέρχονται κάποιοι αναρχικοί. Μην νομιστεί αυτό. Την μετέρχονται όσοι δεν υπακούν στο Θεό. Όσοι δεν υπακούν τους νόμους της πολιτείας, όσοι δεν δέχονται τους θεσμούς και τις αρχές. Στην πραγματικότητα είναι αναρχική. Δεν δέχονται αρχή πάνω από το κεφάλι τους. Είμαι αναρχικός. Πετάω κάθε αρχή και εξουσία. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω στο θέμα αυτό. Βέβαια παρέλειψε ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά θα ζητήσετε να ακούτε γνώμες του πατέρα μου, είναι, μην σας κουράζω, που είναι θαυμάσιος ο Ιερός Χρυσόστομος. Ακούστε τι λέει. Και νόμος γέγονε η παρανομία. Η παρανομία, λέει, έγινε νόμος. Ουδή βέβηκε, ούτε τρέμει λοιπόν. Κανείς δεν φοβάται, ούτε κανείς τρέμει. Ουδή και σκύνεται, ουδέ ερυθριά. Κανείς δεν ντρέπεται, κανείς δεν κοκκινίζει, αλλά και εγκαλοπίγεται το γέλο του τούτο, αλλά και καμαρώνει με αυτό το γελίο πράγμα. Ποιο γελίο, να μετέρχεται τις ίδιες καταστάσεις. Εκεί λέει πολλά κοροϊδεύουν, λέει, και τον οποίο τηρεί τους νόμους. Αυτό που παραλείπω, κοροϊδεύουν εκείνον ο οποίος τηρεί τους νόμους, γελάνε. Ουδέν όφελος δικαστηρίων. Δεν μπορούν πια να έχουν όφελος τα δικαστήρια. Ποιος ακούει. Ουδέν νόμων. Ούτε οι νόμοι. Απανούν οι νόμοι. Ουδέν παιδαγωγών. Ούτε και οι παιδαγωγοί μπορούν πια να κάνουν τίποτε. Ου πατέρων. Ου κακολούθων. Ου διδασκάλων. Δεν μπορούν πια να κάνουν τίποτα. Ούτε οι πατέρες. Οι ακόλουθοι ήταν εκείνοι οι παιδαγωγοί, οι παιδονόμοι που πήγαιναν το παιδί στο σχολείο. Ήταν μέλος, θα λέγαμε, του υπηρετικού προσωπικού. Ούτε οι δασκάλοι, ούτε πια οι δάσκαλοι κάνουν τίποτα. Ρίξτε μια ματιά στην εποχή μας να δείτε αυτή την εικόνα. Για να μην πούμε ότι αυτοί οι 5, 10, 50, 100 πόσοι μπορεί να είναι που κάνουν εμφανή την παρουσία τους ως αναρχικοί. Αναρχικοί είμαστε όλοι μας. Όταν δεν τηρούνται οι νόμοι, δεν τις πολιτείες οι νόμοι, οι εντολές του Θεού, όταν ούτε τα δικαστήρια μπορούν πια να επιβληθούν, σαφέστατα, ούτε η παιδαγωγή, ούτε οι γονείς. Πέστε μου, μπορείτε να αντιληφθείτε πόσο ευρία είναι αυτή η αναρχία. Αυτά ξέρετε που τα λέει ο Ιερός Χρυσόστομος στο λόγο του περί καινοδοξίας και ανατροπής των τέχνων. Είναι στην ΕΠΕ, έκθεση Θεσσαλονίκη, των 300 τόμων. Ο προφήτης Ισαΐας αναφέρει την αναρχία σαν φαινόμενο κοινωνικής αποσυνθέσεως. Είναι στο τρίτο κεφάλαιο, το είχαμε κάνει πέρυσι. Αλλά και σαν φαινόμενο πληγή που την επιτρέπει ο Θεός για να αναπτυχθεί στο λαό, για να τιμωρήσει ο λαός. Έτσι,
σχολιάζοντας τον Ισαΐα, ο Ιερός Χρυσόστομος, βγάζει το εξή συμπέρασμα. Ουδέν καν, ουδέν αναρχίας, καλεπότερο. Δεν υπάρχει χειρότερο φαινόμενο από την αναρχία, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και όλα αυτά, μην μου πείτε ότι δεν μας ενδιαφέρουν, αφού αυτά τα παιδιά μας ήδη παρουσιάζουν στοιχεία αναρχικά, όταν δεν δέχονται τίποτα, ούτε πίστη, ούτε πατρίδα, ούτε εμάς τους γονείς, ώστε αύριο να φτάσουν στις γνωστές εγκληματικές ακρότητες. Έπειτα είναι φαινόμενο στην ευρεία του μορφή, εκφυλιστικό κοινωνικό φαινόμενο που μέσα σε αυτή την κοινωνία ζούμε και κινούμεθα. Γράφει ακριβώς αυτό το σημείο των πράξεων ο μακαριστός Τρεμπέλας στο υπόμνημα, γράφει τα εξής. Ποιος εξουλισμός με το φαινόμενο του Αιγυπτίου του, ποιος εξουλισμός και ποια κατάπτωση εκράτησε τότε μεταξύ της γενεάς εκείνης των Ιουδαίων. Από το κήρυγμα του Ιησού και των Αποστόλων, το οποίο εξυπάλληζαν εις αυτούς την ειρήνη και την χαράν, δεν ήταν ευδιάθετοι να ελκυστούν τόσες σύγχρονες χιλιάδες εις το νεύμα ενός Αιγυπτίου, όσοι εξέθεταν αυτούς εις την αισμαλωσία και των θάνατων, εσημείωσαν ευθύς συναγερμόν. Πόσο τυφλώνει τον άνθρωπο η αμαρτία. Θα παρακαλέσω τον Σεβασμιότητα να μας μιλήσει, να μας πει κάτι. Θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μου, την ερχομένη Κυριακή πρώτα.